Να αποκαταστήσουμε λίγο τις αλήθειες. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Σήμερα στο Sky, στο Πρωτοσάλτε και στο Παύλο το Τζίμα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Αντί να αγοράζει το κράτος τομογράφους, να πληρώνουμε τους ιδιώτες που διαθέτουν τομογράφους και να εργάζονται και δημόσιοι υπάλληλοι και αν κάνουν καλά δουλειά τους, να παίρνουν και ένα μπόνους. Αυτή είναι μια αντίληψη που αφήνει άναυδο όποιον ακούει τέτοιο πράγμα. Θα έλεγε κανείς, η Νοβάρτης από την πίσω πόρτα. Άιντε πάλι ξανά. Γιατί μια δομή υγείας που στηρίζει την ύπαρξή της στην ιδιωτική σφαίρα της οικονομίας, δηλαδή στην επιδίωξη κερδών, όπου η υγεία γίνεται εμπόρευμα, δεν μπορεί κανείς να περιμένει μια θετική πορεία για τη χώρα και με τέτοιες αντιλήψεις πραγματικά εμφορείται όλο το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχουν και εξαιρέσεις φυσικά εντός της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που πάλευαν, προσπαθούσαν και έχουν τις παραδόσεις της κοινωνικής Νέας Δημοκρατίας, αλλά μάλλον έχουν λιγοστέψει. Από ό,τι κατάλαβα νωρίτερα, η αρχηγική εμφάνιση του κ. Γεωργιάδη, η πρόβα πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα, ήταν εμφανής για διαθέσεις τέτοιες και συναισθήματα τέτοια που ενισχύονται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Διότι ο κύριος Γεωργιάδης, μην ξεχνάμε, ντρεπόταν για τη Νέα Δημοκρατία πριν κάποια χρόνια. Ντρεπόταν για πολλούς μέσα στη Νέα Δημοκρατία και αυτά έχουν καταγραφεί με πολύ έντονο τρόπο. Σήμερα δήλωσε ότι είναι υπερήφανος που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Έχει ο καιρός να δούμε τι θα γίνει. Εγώ ήμουν στο εργατικό κίνημα, στο κομμουνιστικό κίνημα, στο κομμουνιστικό κίνημα από παιδάκι. Καλά, δεν πειράζει. Τώρα, εσύ έχεις προοπτική καλή, μπορείς να πας και ακόμα πιο δεξιά, άμα έτσι λειτουργείς και σκέφτεσαι. Λέτε διάφορα ότι κόψαμε εμείς το ΕΚΑΣ. Θα ήθελα λοιπόν να υπενθυμίσω ότι το θέμα του ΕΚΑΣ, όπως ξέρετε, με το άρθρο 39 του νόμου 3863 του 2010, ρυθμίστηκε ποια ήταν η σύνταξη από τον Ιανουάριο του 2015 και προκύπτει ευθέως, δεν χρειάζεται ερμηνείες, ότι η σύνταξη από τον Γενάρη του 2015 δεν περιλαμβάνει ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ είχε ήδη κοπεί. Το 2015, διαβάστε τότε, αφού ήσασταν και υπουργός Εργασίας, κύριε Βρούτση, δεν είναι δυνατόν να αγνοείτε στοιχειώδη πράγματα, τα οποία ενυπάρχουν μάλιστα στο πρώτο μνημόνιο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται το νόμο 3863 του 2015 και έχει βάλει και τις σχετικές ρήτρες για τις δημοσιονομικές δαπάνες με τις οποίες δεσμεύτηκε η χώρα. Συνεπώς, διαβάστε, δηλαδή, εσείς θέλετε να γίνετε και κυβέρνηση και δεν ξέρετε τι υπάρχει στο νομοθετικό καθεστώς που στηρίξατε. Απορώ πώς θα κυβερνούσατε αν ερχόταν η στιγμή να γίνετε κυβέρνηση. Αυτά είναι στο άρθρο 39 και είναι σαφές ότι οι πρωτιακές παροχές συμπεριλάβαμε πλέον και το ΕΚΑΣ, το οποίο αποσχίστηκε από το τότε από την σύνταξη. Και εκείνο που στο μεταξύ μεσολάβησε είναι μια διαρκής προσπάθεια των δανειστών να τελειώσουν νωρίτερα από το Γενάρη του 2015 με τη δαπάνη του ΕΠΑΣ. Αυτή ήταν η συζήτηση που γινόταν στο μεταξύ και περιελήφθη στο mail χαρδούβελη η περικοπή του ΕΚΑΣ με μια σταδιακή, με ένα σταδιακό ρυθμό. Γι' αυτό το συμπεριέλαβε το mail Χαρδούβελη. Αν δεν ετίθεται το τέτοιο θέμα, δεν θα έβαζε ο Χαρδούβελης στο mail την περικοπή του ΕΚΑΣ. Και τι κάναμε εμείς για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι που λέτε? Διατηρήσαμε το ΕΚΑΣ, επεκτείναμε τη χρονική παρουσία του μέχρι το 2019 και στο μεταξύ πήραμε μέτρα ενίσχυσης εκείνων που επλήττονταν με μια σειρά επιλογές και στην ενίσχυση της φαρμακευτικής δαπάνης και με την ενίσχυση με τα κοινωνικά μερίσματα επί 2 χρόνια. Και επειδή ο χρόνος περνάει και εσείς αποκλείετε έτσι κι αλλιώς αυτά να τα αντιληφθείτε, γιατί έχετε την πρόθεση να λέτε διαρκώς ψεύδι, μπορείτε να ανατρέξετε στα δεδομένα και στα πρακτικά που έχει ο ίδιος ο ενίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης δώσει στη δημοσιότητα, έχει απολογηθεί στους ασφαλισμένους και εκεί φαίνονται όλα τα στοιχεία με μεγάλη διαφάνεια. Μιλάτε για την σύγκριση των συντάξεων και μάλιστα μας κατηγορείτε ότι κάναμε λαθροχειρία εμείς ως προς το σύστημα Εργάνη.
παρουσίασε ο κύριος Βρούτσης δύο πίνακες. Τους κατέθεσε μάλιστα. Με μία παράθεση απλή με το ηλεκτρονικό λογισμικό του Εργάνη, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ο ένας πίνακας όπου αναφέρονται μεικτές αποδοχές, ο άλλος πίνακας όπου αναφέρονται καθαρές αποδοχές. Τόσο απλά. Και μετράει αυτό που είναι μεικτό και λέει είναι πιο μεγάλο από το άλλο το καθαρό που είναι πιο μικρό. Λογικό είναι το καθαρό να είναι πιο μικρό από το μεικτό. Αλλά η πραγματικότητα είναι, κύριε Βρούτση. Και μάλιστα αποσχίσατε το ένα από τις δύο σελίδες, τη μία από τις δύο σελίδες που φαίνεται το καθαρό, για να δείξετε μόνο εκείνο που θέλατε εσείς. Έχει κοντά ποδάρια το ψέμα σας και η αλήθεια είναι ότι επί μεικτών συντάξεων τον Ιούλιο του 2015 είχαμε 792 ευρώ σύνταξη γύρατος και τον Δεκέμβρη του 18 821, και αν συνυπολογίσουμε την 13η σύνταξη που θα καταβληθεί, θα έχουμε ένα μέσο όριο που θα ξεπερνά τα 862 ευρώ. Επομένως, η σύγκριση είναι συντριπτική. Πράγματι, η σύνταξη που καταβάλλεται είναι πολύ μεγαλύτερη. Και μη μου λέτε για τις κρατήσεις του ΕΟΠΗ, διότι οι κρατήσεις του ΕΟΠΗ υπολογίζονταν επί πολύ μεγαλύτερης μεικτής σύνταξης και επί της δικής μας θητείας υπολογίζεται πια στο καθαρό, καταβληταίο και όχι στο παλιό προμνημονίων που δεν είχαν γίνει ακόμα οι περικοπές. Γι' αυτό το λόγο και επιστρέψαμε περίπου 372 εκατομμύρια με την ορθή αποτύπωση της υποχρέωσης εισφορά στον ΕΟΠΗ, επιστρέψαμε στους ασφαλισμένους αυτό το μεγάλο ποσό, όπως επιστρέψαμε και για το ΑΚΑΓΕ ένα επίσης μεγάλο ποσό, διότι και ο ΑΚΑΓΕ υπολογιζόταν επί συντάξεων που δεν καταβάλλονταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, άρα αποκαταστήσαμε με όρους δικαιοσύνης και σωστά τις εισφορές για ΕΟΠΗ και για ΑΚΑΓΕ σε πραγματικά καταβαλλόμενες συντάξεις και όχι σε πλασματικές που επεριλάμβαναν συντάξεις οι οποίες δεν υπήρχαν πια. Και ποια είναι η δική μας πολιτική όλα αυτά τα χρόνια? Τώρα δηλαδή κάνουμε αυτό που κάνουμε για να πάρουμε τις εκλογές? Αν απαριθμίσουμε, και έχω καταγεγραμμένες εδώ όλες τις πολιτικές που προηγήθηκαν όλα τα χρόνια της θητείας μας για να ενισχύσουμε τους χάμηλους συνταξιούχους, τους χαμηλά αμοιβόμενους, τους ανασφάλιστους ανθρώπους, κάθε φορά που κάναμε ένα τέτοιο μέτρο, στο μυαλό μας προφανώς είχαμε ότι θα έρθει η στιγμή που θα γίνουν οι εκλογές. Δεν είναι ο λόγος αυτός. Το κάναμε γιατί αυτό είχαμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό, είχαμε δεσμευτεί για αυτά τα αποτελέσματα και τα φέρνουμε και το είχαμε πει μέχρι και τελευταία στιγμή. Αν ανατρέξετε στα πρακτικά της Βουλής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, αυτό που σας είχα πει είναι ότι θα κάνουμε και τις 120 δόσεις και δεν θα περικόψουμε τις συντάξεις και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία σήμερα έχουν τεθεί στη συζήτηση από χθες και θα ψηφιστούν αύριο, είναι μέρος της συνολικής πολιτικής μας στόχευσης που αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής των πολιτών και θα συνεχιστεί. Προφανώς, η επιδίωξή σας να φανεί τάχα πως εμείς πειράζουμε τα στοιχεία για να αποκρίσουμε τη δαπάνη των συντάξεων ώστε να εμφανίσουμε μεγάλο πλεόνασμα, κατατείνει σε ένα μόνο σκοπό. Και λυπάμαι που το κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Θέλετε να σφυρίξετε το υπονοούμενο, με σαφή τρόπο όμως, προς τους δανειστές, προς τους θεσμούς, προς την Κομισιόν, ότι εμείς δεν έχουμε πραγματικά πλεόνασμα και ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτά τα μέτρα βελτίωσης της ζωής των πολιτών, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη 13η σύνταξη, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στα μέτρα ελάφρυνσης στα φορολογικά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη μείωση του ΦΠΑ. Γενικά, είστε αντίθετοι πραγματικά με ό,τι φέρνουμε σήμερα σε συζήτηση και ψήφιση και δεν μπορείτε να το κρύψετε ούτε μια στιγμή, διότι εγείρεται συνεχώς ακόμα και νομικά θέματα και αμφιβολίες εάν μπορούμε να ψηφίσουμε τη 13η σύνταξη, την οποία δεν θέλετε ούτε να την ακούτε. Και η 13η σύνταξη είναι πράγματι 13η, διότι έρχεται μετά τη 12η. Και κατά την τακτική αρρύθμιση, μετά το 12 είναι το 13. 12 συντάξεις δίνονται το χρόνο, η 13η είναι αυτή που θα ψηφιστεί αύριο με τον τρόπο που ορίζεται
στην διαβάθμιση που προβλέπεται. Και βεβαίως είναι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία αποδεικνύουν ότι η συνολική πολιτική προστασία, η κοινωνική προστασία που προσφέρει η κυβέρνησή μας με τις άλλες παραμέτρους της νομοθέτησης αυτής, αλλά και παλαιότερες, δίνει μια ολοκληρωτική λύση, ολοκληρωμένη λύση και βελτίωση της ζωής των πολιτών. Και να τελειώσω με μια ακόμα λαθροχειρία. Από ό,τι είδα, ο κύριος Βρούτσης παρουσίασε, και δεν είναι θέμα του κύριου Βρούτση, τον αδικό. Εξυπηρετεί μια πολιτική της Νέας Δημοκρατίας να θολώνει τα νερά, να δημιουργεί την εικόνα που είπα πριν ότι δεν υπάρχουν πραγματικά πλεονάσματα στον ΕΦΚΑ, ότι η χώρα στερείται της δυνατότητας να ενισχύσει τους αδύναμους, δεν πρέπει να πάρει αυτά τα μέτρα. Και έχει ενστάσεις συνεχώς. Και για να στηρίξει αυτή την επιχειρηματολογία παρουσιάζει συνέχεια πλαστά στοιχεία. Μεταξύ αυτών παρουσίασε και έγγραφο του Μαΐου του 2015 που υπογράφει ο τότε αναπληρωτής υπουργός ο κύριος Στρατούλης και είπε «Οι συντάξεις οι εκρεμείς, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργού Εργασίας τότε, ήταν 56.000 και τώρα που λέτε ότι είναι 42, άρα, αλλά είναι 400, λένε, άρα έχετε τεράστιο στόκ μη καταβαλμένων συντάξεων για να αυξήσετε πλασματικά τα έσοδα και τα κεφάλαια του ΕΦΚΑ», λέει. Όμως που το έγγραφο αυτό το οποίο επικαλέστηκε ο κύριος Βρούτσης αναφέρεται μόνο στις συντάξεις για το ΙΚΑ και όχι για τον ΕΦΚΑ. Το ξέρει, αλλά το χρησιμοποιεί για να παραπλανήσει ακόμα μια φορά το κοινοβούλιο και να παρέσχει επιχειρήματα εναντίον αυτών των πολιτικών που πάνε να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό. Απευθύνομαι στις γυναίκες, στις 5 γυναίκες που το Μάιο του 2015 είχαν έρθει σε συγκέντρωση που είχα κάνει στη Θεσσαλονίκη, καρκινοπαθείς που δεν μπορούσαν να πάρουν φάρμακα από τον πόνο, για τον πόνο. Απευθύνομαι στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούσαν να έχουν ούτε ένα περίσσευμα από τη σύνταξή τους, διότι με την ρύθμιση των οφειλών με συμψηφισμό από τη σύνταξή τους δεν μπορούσαν να έχουν ούτε 5 ευρώ παραπάνω πλεόνασμα, και τώρα με τις ρυθμίσεις που θα κάνουμε, με τις 120 δόσεις, θα έχουν πραγματικά μια βιώσιμη σύνταξη, γιατί μπορούν να δίνουν 50 ευρώ και όχι 500 ευρώ για ρύθμιση οφειλών. Απευθύνομαι σε όλους τους πολίτες να θυμηθούν ότι η ολοσχερής κατάργηση των δώρων έγινε με αυτό το φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως 12 Νοεμβρίου του 2012. Και αυτό είναι που κατήργησε τα δώρα. Κατήργησε τη σύνταξη τη 13η και ήρθε η ώρα αυτή η 13η σύνταξη να καταγραφεί στο ΦΕΚ που θα δημοσιευθεί μετά την ψήφιση του νόμου που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ για να ισχύσει για τον ελληνικό λαό, επιτέλους ξεκινώντας από μια νέα αρχή για το μέλλον μας. Ο κύριος